Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες και σε αυτό το κανάλι. Έχω καιρό τώρα να κάνω βίντεο σε αυτό το κανάλι. Και ήθελα να κάνω, να ενημερώσω δηλαδή, για τα μπόλια. Γιατί βλέπουμε ορισμένοι άνθρωποι του συστήματος, λένε ότι τα μπόλια είναι τρία. Είναι τρία, έχουν κάνει τις δύο δόσεις δηλαδή. Εκείνοι που τα έχουν κάνει και θα κάνουν λέει και την τρίτη και τελείωσε με τα μπόλια. Όπως λέω και στο άλλο το βίντεο θα το έχω στην περιγραφή. Εδώ πέρα σε αυτό το βίντεο εδώ θα το έχω στην περιγραφή. Να δείτε ο, πιο πολλές λεπτομέρειες. Ένα βίντεο που κάνα προχθές. Λοιπόν, οι δόσεις είναι 7. Είναι 7. Το Ισραήλ τώρα κάνουν την τέταρτη δόση. Την τέταρτη δόση και έχετε δει στο Ισραήλ που δεν δέχονται του ανθρώπου αλλά του Ισραηλινού. Δηλαδή δεν δέχονται άλλα κράτη του Ισραηλινού για αυτό το λόγο. Πατήστε να δείτε τι συμβαίνει. Και στο Ισραήλ θα κάνουν την τέταρτη δόση. Έτσι, και οι άνθρωποι του συστήματο μα λένε θα κάνουν και την τρίτη δόση ο κόσμο και τελείωσε. Ενώ στο Ισραήλ κάνουν την τέταρτη δόση. Και όλε οι δόσει είναι 7. Όλε οι δόσει είναι 7. Το λέω τώρα αυτό γιατί αύριο ανοίγουν και τα σχολεία και λένε αυτοί για τα παιδιά να μπολιάσουν τα παιδιά έτσι, για να μην μπείτε σε αυτή τη διαδικασία ούτε εσείς ούτε τα παιδιά ούτε κανένας γιατί αυτό όποιο μπει σε αυτή τη διαδικασία δεν θα ξεμπλέξει δεν θα ξεμπλέξει είναι αυτή η σειρά των εμβολίων είναι 7 θα κάνει δηλαδή ο και την τρίτη δόση τώρα που λέει και την τέταρτη όσοι έχουν κάνει τις δύο θα κάνει και την τρίτη και την τέταρτη, τέταρτη όπω έχουν κάνει, τώρα στο Ισραήλ θα κάνει και την πέμπτη, θα κάνει και την έκτη, θα κάνει και την έβδομη και μετά θα τον εβάλλουν να κάνει άλλη σειρά πάλι με εμβολία γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Μέχρι να πετύχουν τον αριθμό που θέλουν αυτοί και να πετύχουν αυτά τα σχέδια που έχουν κάνει με το μνημείο που έχουν στην Τζόρτζια που θέλουν 500 εκατομμύρια ανθρώπους και αυτοί σφραγισμένοι. Που 7,5 δις δηλαδή να μείνουν 500 εκατομμύρια. Και ένα δημοσίευμα τώρα που είχε χθε μια εφημερίδα, καθημερινή εφημερίδα που θα το είδατε αυτό στην πρώτη σελίδα η έβδομη δόση λέει και λέει τώρα στην πρώτη σελίδα το πλήρες σχέδιο λέει της νέας τάξης θα το έχετε δει αυτό όσοι το έχετε δει το πλήρες σχέδιο της νέας τάξης η έβδομη δόση του εμβολίου είναι το χάραγμα η 7η δόση του εμβολίου είναι το χάραγμα Αλλά από την πρώτη δόση που θα μπει ο άλλος σε αυτή τη διαδικασία έτσι, είναι ήδη, είναι, έχει μπει στο, στο σφράγισμα κανονικά, έχει σφραγιστεί δηλαδή, έχει τον αριθμό αυτά που έχουμε δει στο bluetooth, με το bluetooth όσοι είναι βολιασμένοι, που ανοίγει ο άλλο το bluetooth και βρίσκει έναν άγνωστο αριθμό, άμα έχει την εφαρμογή, βάλει την εφαρμογή, έτσι, βλέπει και, αριθμό, και τον αριθμό ακριβώς που έχει αυτός που είναι βολιασμένος. Έχει ρε παιδί μου το τηλέφωνό σου δηλαδή. Ανοίγει το Bluetooth και βλέπει. Ανοίγει εκεί, κάνει ανείχνευση τα άτομα που είναι εκεί και βρίσκει ποιοι είναι εμπολιασμένοι. Βρίσκει λοιπόν ε, το τηλέφωνο άγνωστου. άγνωστε συσκευέ. Είναι εμπολιασμένο είναι. Άμα βάλει, υπάρχει μια ειδική εφαρμογή που τη βάζει και σου βγάζει το νούμερο. Θα το έχετε δει αυτό. Το είναι το νούμερο, τα άδεξε, το δεκαψήφιο αριθμό. Και λέει τώρα η εφημερίδα τώρα, στην πρώτη σελίδα το λέει αυτό. Στο πρώτο στάδιο, το πρώτο στάδιο είναι ο πρώτος και ο δεύτερος εμβολιασμό. καταγράφονται οι παρενέργειες. Στο δεύτερο στάδιο, που είναι ο τρίτος και ο τέταρτος εμβολιασμό, γίνεται το φακέλωμα. Στο τρίτο στάδιο, που είναι ο πέμπτος εμβολιασμό, θα ελέγχονται οι πράξεις και τα συναισθήματα. Στο τέταρτο στάδιο, που είναι ο έκτος εμβολιασμό, γίνεται ο συντονισμός με το 5G της πέμπτης γενιάς αυτά τα 5G που έτσι ξέρετε που ετοιμάζουν τώρα να μας φορτώσουν το 5G στο τελικό στάδιο έβδομος εμβολιασμό επηρεάζεται το DNA και ο άνθρωπος υποτάσσεται πλήρως στην παγκόσμια κυβέρνηση έρευνα τι λένε διάσημοι επιστήμονες και γέροντες της Ορθοδοξίας για το εμβόλιο στα παιδιά. Έτσι, με το DNA το έχουμε δει εδώ, μπορείτε να δείτε και στα βίντεο εδώ πέρα του, του καναλιού που έχουν βραβεύσει δύο γυναίκες γενετίστριες, το, το έχετε δει αυτό, που πήραν το βραβείο Νόμπελ, που κόβει σου λέει DNA και κάνει εδώ πέρα, πάει να κάνει, αυτοί πάνε να κάνουν το μεταθροπισμό, έναν άλλον άνθρωπο δηλαδή με λίγα λόγια. Αυτό πάνε να πετύχουνε. Γι' αυτό μακριά από αυτά τα πράγματα, τίποτα μακριά και από τα μπόλια και από τα τεστ και από όλα αυτά, δεν είναι αθώα όπως νομίζουν ο κόσμος ο πόλης, έτσι. Γιατί ποιον εδώ πάει για αλλού το πράγμα. Πάνε για το μεταθροπισμό. Πατήστε να δείτε και για το μεταθροπισμό το τι συμβαίνει. Έτσι και να δείτε και λεπτό. Τα λένε οι ίδιοι. Δεν είναι ότι είναι κάτι κρυφό. Τα λένε οι ίδιοι. Και να προσέχετε πολύ γιατί τα παιδιά και τον εαυτό σας βέβαια, και τους ηλικιωμένους, αλλά και τα, τα παιδιά πάνω απ' όλα, μην μπούνε σε τέτοια διαδικασία, έτσι, γιατί όποιος μπει σε αυτή τη διαδικασία, δεν θα βγει αλόβητος. Βλέπουμε τι γίνεται και βλέπουμε τι, τι σκοπούς έχουν, έτσι, αντιδράστε όπως μπορείτε, κάτω ότι καταλαβαίνετε τέλος πάντων. Και από την άλλη να πω για να το κλείσω κιόλα γιατί είπαμε είναι σύντομο το, το βίντεο αυτό. Βλέπουμε τι γίνεται με το λαθρομεταναστευτικό. Δείτε το βίντεο το άλλο, το έχω στην περιγραφή εδώ πέρα. Το τι συμβαίνει και που πάει το πράγμα. Έτσι κονάστε κοντά στην εκκλησία, εξομολόγηση η κοινωνία, Παρακλείς τον Χριστό στην Παναγία στους Αγίους. Τρόφιμα να πάρετε νερά, ε, ήδη γίνει σε κεριά ηλιακούς προβολής γιατί βλέπουμε τι γίνεται και με το ρεύμα και λοιπά. και να αστέτημε γιατί τα πράγματα δεν ξέρουμε πως θα εξελιχθούν και που θα πάνε τώρα έχετε πολύ δύσκολη κατάσταση για την Ελλάδα και άλλους Έλληνες και να δούμε πως ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα το θέμα είναι μακριά από όλα αυτά γιατί Βλέπουμε ότι είναι 7 οι δόσεις, έτσι, 7 είναι οι δόσεις και βλέπουμε το σχέδιο που έχουν ετοιμάσει για την ανθρωπότητα, αυτοί που ελέγχουν την ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή και πώς θα ανατραπεί αυτή η κατάσταση. Αναμένονται πόλεμοι, αναμένονται πολλά και διάφορα. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω εγώ, μακριά από μπόλια, μακριά από τεστ, μακριά από όλα αυτά, έτσι, και γιατί βλέπουμε τι γίνεται. Και να ξέρετε ότι είναι 7 οι δόσει. Αυτή η σειρά δηλαδή των εμβολίων είναι 7. Και μετά θα πάνε σε άλλη σειρά αυτή και αν ζήσει κάποιο. Αν ζήσει κάποιο. Αν δηλαδή. Αν. Και άμα θα ζήσει, πώ θα είναι. Έτσι. Και μετά, διαβάστε και όλα. Ασχοληθείτε με το θέμα. Και μην το περνάτε στα ψηλά. Μην το περνάτε στα ψηλά και να προσεύχεστε. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι τώρα που το έχουν ρίξει, δεν του ενδιαφέρει το θέμα. Βλέξουν πολύ άσχημα αυτοί. Αργότερα. Και είναι και άλλοι που προσεύχονται, δεν κοιμούνται όλη τη νύχτα. Προσεύχονται. Για να μα βοηθήσει ο Θεό, η Παναγία, ο Χριστό, η Αγία μα. Λοιπόν, αυτό το σύντομο βίντεο ήθελα να κάνω. Και στην περιγραφή θα μαθαίνει όποιο θέλει, μπορεί να δει το βίντεο στο άλλο κανάλι που έχω που το έκανα προχθές. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.